να βρουν την άκρη του νήματος, εξιχνιάζοντας ένα από τα πιο ειδεχθή εγκλήματα που έχουν διαπραχθεί στην Κρήτη, καλούνται οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά. Ο εντοπισμός χθες το μεσημέρι ενός ανθρώπινου κεφαλιού στη γραμμή διαλογής απορριμμάτων της ανακύκλωσης στο εργοστάσιο της ΔΕΔΙΣΑ σήμανε συναγερμό στην υποδιεύθυνση ασφάλειας. Πήγε αμέσως ο διευθυντής της υπηρεσίας της εταιρείας απάνω, ο κ. Πατεράκης. Πήγε το εγκληματολογικό, η ασφάλεια. Αποκλείστηκε ο χώρος, έγιναν οι κατάλληλες ενέργειες από την αστυνομία, ακολουθήσαμε τις οδηγίες της αστυνομίας. Όντως είχε βρεθεί ένα ανθρώπινο μέλος, ένα κεφάλι. Ο μηχανικός έλεγχος είχε ολοκληρωθεί και η διαδικασία ήταν στο στάδιο της διαλογής από το προσωπικό της διαδημοτικής επιχείρησης διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Σοκαρισμένοι οι εργαζόμενοι, ανοίγοντας μια κλειστή σακούλα, αντίκρισαν το φρικιαστικό θέαμα. Τα παιδιά που βρήκαν αυτό το έβριμα είναι σε κατάσταση σοκ. Τους έχουμε αφήσει σε ρεπό, θα τους παρέχουμε και ψυχολογική υποστήριξη. Καταλαβαίνετε ότι το θέαμα ήταν αποτρόπιο. Πολλές φορές βρίσκουμε διάφορα πράγματα πάνω στο εργοστάσιο, αλλά τέτοιο πράγμα δεν έχουμε ξαναβρει. Είναι πραγματικά τραγικό. Αργά χθες το απόγευμα, στη διάρκεια των ερευνών, εντοπίστηκαν και τα πόδια του διαμελισμένου ανθρώπινου πτώματος. Βέβαια, έχουμε και τη μαρτυρία ότι πριν βρεθεί το κεφάλι στα παιδιά, όπως πέρασε κάποια σακούλα που μύριζε πάρα πολύ έντονα και πιθανόν να είχε εκεί πέρα κάποιο μέλος. Αστυνομικοί του εγκληματολογικού και της υποδιεύθυνσης ασφάλειας Χανίων βρέθηκαν και σήμερα στο εργοστάσιο της ΔΕΔΙΣΑ, όπου συνεχίστηκαν οι έρευνες για τον εντοπισμό των υπολείπων μελών του ανθρώπινου σώματος. Τα απορρίμματα μέσα στα οποία εντοπίστηκαν τα μακάβρια ευρήματα προέρχονταν από το Ρέθυμνο, με τις αστυνομικές αρχές των Χανίων να εκτιμούν ότι το αποτρόπαιο έγκλημα διαπράχθηκε στο γειτονικό νομό και ότι ο δράστης ή οι δράστες πέταξαν τις σακούλες μέσα στις οποίες προσπάθησαν να εξαφανίσουν το πτώμα σε μπλε κάδους ανακύκλωση σε διάφορα σημεία. Μπορούμε να γνωρίζουμε από ποιο δρομολόγιο ήταν. Αυτό ήταν από το Ρέθυμνο, από την ανακύκλωση του Ρεθύμνου. Γιατί έρχεται η ανακύκλωση του Ρεθύμνου, έρχεται χρόνια τώρα εδώ πέρα στη ΔΕΔΙΣΑ, μέχρι να ανοίξει το εργοστάσιο στο Αμάρι το καινούργιο, να μπει σε πλήρη λειτουργία. Από την υποδιεύθυνση ασφάλειας ερευνάται η διαδρομή που ακολούθησε το απορριμματοφόρο στο Ρέθυμνο πριν καταλήξει στο εργοστάσιο της ΔΕΔΙΣΑ στην Κορακιά Ακροτηρίου. Από την πρώτη αυτοψία του ιατροδικαστή πάντως προκύπτει ότι ο θάνατος επήλθε πριν από περίπου 10 ημέρες. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αξίζει σε κανένα άνθρωπο αυτή η τύχη. Είναι πραγματικά τραγικό, είναι λυπηρό. Είναι φρικιαστικό. Πολλές φορές λέμε ότι αυτά γίνονται μόνο στις ταινίες. Να που γίνονται και δίπλα μας. Τι να πω, πραγματικά λυπάμαι. Οι έρευνες της αστυνομίας εστιάζονται στην κοινότητα των αλλοδαπών ασιατικής καταγωγής. Δήλωση εξαφάνισης πάντως δεν έχει υπάρξει εδώ και καιρό, τόσο στα Χανιά όσο και στο Ρέθυμνο.